Αγαπητές κυρίες και κύριοι, μέλη του πρώτου κέντρου εδώ, της αναφοράς σας, της χαράς σας, της σύναξής σας, κύριε Πρόεδρε, κυρία Διευθύντρια, εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μέρες που έρχονται είναι οι μέρες ελπίδας, γιατί γιορτάζουμε τον ερχομό της ελπίδας στον κόσμο. Εκεί που ο άνθρωπος ήταν καταδικασμένος στην φθορά και στην αμαρτία, έρχεται ο Χριστός ο οποίος τον ανασύρει και τον σηκώνει μέσα από αυτή την κατάσταση. Και μάλιστα για να μιλήσω και λίγο θεολογικά, μια και έτσι μου δίνεται η ευκαιρία, ρωτάει κάποιος και λέει γιατί ο Χριστός γεννήθηκε στο παχνί. Γιατί εκείνα τα χρόνια είχε φτάσει σε τέτοια εξαθλίωση ο άνθρωπος, ο οποίος χόρτενε μόνο μέσα από τα άχυρα και πήγε μέσα στα άχυρα για να γίνει η τροφή των ανθρώπων. Πολύ φοβάμαι ότι και εμείς σήμερα δεν έχουμε την ποιότητα εκείνη στο πνεύμα και στην ψυχή μας και πολύ φοβάμαι ότι και κάποιοι θέλουν να μας ταΐζουν άχυρα για να μας έχουν στο περιθώριο και κοιμισμένους. Όμως ο Χριστός έρχεται για όλους εμάς. Έρχεται για όλους εμάς για να μας ανασύρει μέσα από αυτή την κατάσταση και έχοντας τον ως γεννηθέντα στην ψυχή του καθενός μας να αποκτήσουμε αυτή την ποιότητα ζωής που όλοι επιθυμούμε και θέλουμε. Αυτό βέβαια είναι αιτία χαράς και για τους μικρούς και για τους μεγάλους. Τα παιδιά θα πούν τα ποίηματα τα δικά τους, τα σχολιά τους. Οι μεγάλοι θα ζήσουν το γεγονός με έναν άλλο τρόπο. Έτσι ένας τρόπος για να προσεγγίσουμε αυτό το μυστήριο είναι και αυτή η εκδήλωση και η γιορτή που γίνεται στο πρώτο καπί της πόλεώς μας και σας ευχαριστώ ιδιαίτερος κύριε Πρόεδρε και σας και όλους για την πρόσκληση.